Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας τους συναδέλφους που παρευρίσκονται σε αυτή την αγωνιστική συγκέντρωση και δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε το δίκαιο αγώνα για να μην φραγμός και στην επίθεση αυτή που έχει εξαπολύσει η Νέα Δημοκρατία, στηριζόμενη βέβαια στη βάση που έβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη σημερινή μας συγκέντρωση, σαν συνέχεια όλων των προηγούμενων κινητοποιήσεων, απαιτούμε την άμεση κατάργηση του νόμου Κατρούκαλου και την αντιστροφή όσων μας έχουν περικοπεί. Η αγωνιστική πορεία που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια το κίνημα των συνταξιούχων αποτελεί οδηγό και πολύτιμο πείρα για τη συνέχεια της δράσης μας. Συνάδελφοι, η πολιτική που προωθεί η κυβέρνηση για δίθεν ανάπτυξη είναι μια μεγάλη απάτη. Έχει στόχο την αύξηση των κερδών των επιχειρηματικών ομήλων σε βάρος εργαζόμενων και συνταξιούχων. Δίνει απλόχερα και ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις τους μέσα στο φετινό χρόνο, ενώ για μας τα πέει βγαίνει στο απότερο μέλλον. Και μάλιστα, όπως λέει, εάν το επιτρέπει οι δημοσιοοικονομικές δυνατότητες της χώρας μας. Είναι αυτεργάτες, γνωρίζουν και έχουν βιώσει πολύ καλά αυτή την κοροϊδία. Οι εφοπλιστές εδώ και πάνω από 35 χρόνια από την εκμετάλλευση Ελλήνων και ξένων αυτεργατών θησαυρίζουν με τεράστια υπερκέρδη. Έχουν δεχθεί απλόχερες παροχές από τις εκάστοτες κυβερνήσεις που έτσι έχουν οδηγηθεί να ευρίσκονται στην πυραμίδα της παγκόσμιας κατάταξης. Απ' την άλλη μεριά, οι ναυτεργάτες βιώνουν την ανεργία, την ανασφάλιση εργασίας, τη συρρήκνωση των αποδοχών. Στην ίδια αυτή κατεύθυνση είναι και οι λεγόμενες σποροαπαλλαγές και ιδιαίτερα οι σποροαπαλλαγές που προπαγανδίζει, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεματικών των ταμείων και θα αποτελέσουν το άλοθη στην κυβέρνηση για να μειώσει τις συντάξεις. Στην κατεύθυνση αυτή της αντιμετώπισης αυτής της πολιτικής απαιτείται να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα επαγρύπνηση και να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο αρκεί να συμμετέχουμε στο αγωνιστικό πρόγραμμα που θα προγραμματίζει η ΣΕΑ. Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι άλλος δρόμος από τον δρόμο του αγώνα για τη διεκδίκηση όσων μας έχουν αφαιρεθεί, αλλά και τη διεκδίκηση αυτών που δικαιούμαστε δεν υπάρχει. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας καλέσω τον μέτρο του δυνατού να συμμετέχουμε στην αυριανή κινητοποίηση και απεργία των συνάδελφων εργαζομένων παιδιών μας που αντιμετωπίζουν την ίδια κυβερνητική επίθεση και που στοχεύει το φύλλο μας και στην αυρανοποίησή του. Σας ευχαριστώ.